Καλησπέρα, είμαι η Σύση και όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος του βίντεο, σήμερα βρίσκομαι σε έναν άλλο χώρο. Βρίσκομαι στο Open Therapy, ένα κέντρο εργοθεραπείας εδώ στην Καβάλα με υπεύθυνη την Ευαγγελία Κωνσταντινίδου, η οποία μπορώ να πω ότι κάνει καταπληκτική δουλειά και μου επέτρεψε να κάτσω εδώ παρέα με τη μονστέρα της για να σας μάθω όλα τα μυστικά που χρειάζεται να ξέρετε για αυτό το φυτό. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος του βίντεο, θα μάθουμε πώς να πολλαπλασιάσουμε αυτό το πανέμορφο φυτό τέρας. Λοιπόν, πριν σας δείξω την ανατομία του φυτού για να καταλάβουμε πού πρέπει να κόψουμε, θέλω να σας πω ότι η μονστέρα είναι ένα από τα πιο εύκολα φυτά στον πολλαπλασιασμό. Έχει αέριες ρίζες και αυτό κάνει πάρα πολύ εύκολη τη δουλειά μας. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο να ριζώσει. Ένας πολύ καλός και έξυπνος τρόπος είναι να βάζουμε τις αέριες ρίζες αυτά εδώ. Αυτά, να τα βάζουμε μέσα στο χώμα και να τα αφήσουμε να ριζώσουν μόνα τους. Έτσι όταν έρθει η ώρα να κόψουμε το φυτό μας, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ήδη ριζωμένο. Πάμε λίγο όμως να μιλήσουμε για την ανατομία του φυτού. Η μονστέρα μεγαλώνει προς τα πάνω. Δεν μπορώ να κόψω ένα φύλλο, δηλαδή δεν μπορώ να κόψω αυτό εδώ έτσι, να το βάλω στο νερό και να περιμένω να ριζώσει. Θα πρέπει να έχω κομμάτι και από το στέμ και από τον κορμό της. Αλλά θα πρέπει να ξέρω πού να κόψω, γιατί το κάθε κομμάτι, το κάθε φύλλο που βγάζει, λίγο πιο πέρα έχει και ένα μάτι, το οποίο δεν πρέπει κατά λάθος να το κόψω με το ψαλίδι μου, το κοπίδι μου ή το μαχαίρι μου. Θα σας συμβουλέψω να χρησιμοποιήσετε ένα καλό κοπίδι, γιατί ο κορμός της συνήθως είναι αρκετά χοντρός και υπάρχει περίπτωση να τραυματιστεί. Όσο πιο λίγο είναι ένα κόψιμο σε οποιοδήποτε cutting, σε οποιοδήποτε φυτό, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να μολυνθεί και να σαπίσει αργότερα. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν την ανατομία του φυτού μας. Όπως βλέπετε εδώ η Ευαγγελία έχει κάνει και κάτι πολύ έξυπνο, έχει πάρει ένα ξυλάκι μέσα, το οποίο για να είναι σίγουρη κάθε πότε πρέπει να ποτίσει, το σηκώνει και βλέπει πως όταν είναι στεγνό ήρθε η ώρα να ποτίσει το φυτό της. Μέσα στη γλάστρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1, 2, 3 στέμ. Εγώ θα επιλέξω να σας δείξω αυτό γιατί μου φαίνεται ότι είναι το πιο ξεκάθαρο. Θα πάρω και αυτό το φύλλο λίγο από εδώ. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Βλέπετε πως ξεκινάει από κάτω και όσο μεγαλώνει βγάζει ένα φύλλο, μεγαλώνει βγάζει και άλλο φύλλο, έχει αέριες ρίζες και εδώ φτάνουμε στη κορυφή του στέμ. Εδώ θα δούμε ότι ακόμα δεν έχει βγάλει αέρια ρίζα, αλλά ετοιμάζεται να πετάξει το επόμενο φύλλο, κάτι που μου δείχνει ότι θα βγάλει αέρια ρίζα σύντομα. Δεν υπάρχει, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει δυνατότητα να κόψω εδώ αυτό το φύλλο, όσο μεγάλο και μου φαίνεται, και να μου βγάλει ρίζα στο νερό. Απλά θα το αχρηστεύσω. Δυστυχώς, όταν μπαίνουμε σε μία διαδικασία να κόψουμε τη μονστέρα, θα πρέπει να κοπεί το top cutting, που όπως έχω πει σε επόμενα βίντεο, θα συνεχίσει να μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο τόσο μεγάλο. Δεν θα χάσει δηλαδή το μέγεθος στα επόμενα φύλλα του φυτού, αλλά είναι πιο δύσκολο να το ριζώσω γιατί δεν έχει βγάλει ακόμα αέρια ρίζα. Και από εκεί και πέρα, ανά φύλλο περίπου, θα κόβω έτσι για να πάρω τα επόμενα φύλλα. Τι γίνεται τώρα? Θα πρέπει να έχω στο νου μου πως σε κάθε cutting θα πρέπει να υπάρχει μία αέρια ρίζα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να ριζώσει. Αυτό ας πούμε τώρα αν κοπεί, που είναι ήδη μέσα στο χώμα η αέρια ρίζα του, αν πάρω αυτό το cutting από εδώ και από εδώ, θα είναι ήδη ριζωμένο και θα περιμένουμε να βγάλει το νέο του φυτό. Όμως, το νέο του φυτό που θα βγάλει, τα νέα φύλλα, θα είναι τόσο μικρά και θα γυρίσουν πάλι σε καρδιά. Και θα περιμένουμε σταδιακά ξανά να αποκτήσουν σχισμές. Όσο μεγάλο και να είναι το φύλλο που θα κόψω, θα ξεκινήσει πάλι από το μηδέν, εκτός αν είναι το φύλλο της κορυφής, το top cutting δηλαδή. Ιδανικά, πριν κόψουμε, θέλουμε να αναγνωρίσουμε
και το σημείο στο οποίο βρίσκεται το μάτι. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο μάτι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι δεν φοράω τα γυαλιά μου και δεν το βλέπω. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι θα βγάλω μια φωτογραφία και θα σας δείξω από πάνω τι ακριβώς εννοώ. Σε περίπτωση όμως που όπως και σε μένα και σε εσάς δεν φαίνεται το μάτι για να είστε σίγουροι που πρέπει να κόψετε, θα σας πω ότι συνήθως το μάτι βρίσκεται απέναντι ή δίπλα, κάπου εδώ δηλαδή, από το φύλλο που έχει ήδη βγει. Άρα εγώ προσέχω να κόψω εδώ, εδώ και να αφήσω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κενό, ώστε να έχω μία αέρια ρίζα, να είμαι σίγουρη ότι θα έχω όμως και ένα μάτι, για να μπορέσει να μεγαλώσει σωστά το φυτό μου. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να τονίσω και να δώσω σαν συμβουλή γενικά όταν θέλετε να πολλαπλασιάζετε και να κόβετε τόσο μεγάλα φυτά με τόσο μεγάλο στέμ, είναι να χρησιμοποιείτε πάντα κουπίδια καλής ποιότητας και αν δεν έχετε, θα παίρνετε το πιο κοφτερό μαχαίρι της κουζίνας σας. Να θυμάστε ότι ένα μαχαίρι για να είναι αρκετά κοφτερό και να ξέρουμε ότι δεν θα τραυματίσει τον κορμό του φυτού μας, θα πρέπει να το δοκιμάσουμε σε μία ντομάτα. Αν καταφέρει να κόψει την ντομάτα χωρίς να παραμορφώσει τη φλούδα της, τότε είναι αρκετά κοφτερό για να το χρησιμοποιήσουμε και στα κοψίματα των φυτών μας. Ξανατονίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μπούμε στη διαδικασία να κόψουμε ένα φυτό άτσαλα και να το γεμίσουμε ίνες, τότε δημιουργούμε πρόσβαση σε όλους τους μύκητες και τα μικρόβια να εισχωρήσουν και να κάνουν ζημιά. Όσο πιο καθαρή είναι μία πληγή, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να σαπίσει. Μόλις το κόψετε, μπορείτε να το βάλετε στο νερό, να αλλάζετε όσο πιο συχνά μπορείτε το νερό σας, τώρα όχι κάθε μέρα, αλλά 2-3 μέρες νομίζω ότι είναι υπεραρκετές για να αλλάχτεί. Και μόλις είστε έτοιμοι και δείτε ότι υπάρχει ένα τίμιο ριζικό σύστημα, μπορείτε να το μεταφέρετε στο χώμα. Ξαναλέω, πάντα αέρινο μείγμα χώματος σε ό,τι αφορά τη Monstera Deliciosa είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, θα το βάλω άλλη μία φορά εδώ πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, ελπίζω να σας φάνηκα χρήσιμη. Αν σας άρεσε το βίντεο θα χαρώ να πατήσετε like, αν θέλετε να μην χάνετε τα επόμενα μου βιντεάκια μπορείτε να πατήσετε και την εγγραφή για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω. Καλή συνέχεια!